Επιστρέφουμε στο κόλπο Γκρόσο. Μαζί μα είναι ο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλο τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσά και στου τηλεθεατέ μα. Και ο Άγγελο Εριάτο, διευθυντή ερευνών τη Προράτα, δικό μα άνθρωπο στι κρίσιμε στιγμέ πάντα δίπλα μα. Καλώ σα βρήκα ξανά για μία ακόμη φορά. <laughs> λοιπόν, ε, μαζί θα πάμε ω το τέλο τη εκπομπή τη 12 και ένα ερώτημα πρώτο, ε, κύριε Ζαχαριάδη. Καταρχά, ένα σχόλιο για το, την, το γεγονό τη διάσπαση το οποίο όλοι παρακολουθήσαμε. Κοιτάξτε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι, ήταν και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, νομίζω όμως ότι είχε προεξοφληθεί. Δηλαδή οι κινήσεις οι οποίες γινόντουσαν τους τελευταίους μήνες έδειχναν ε, 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 με τρόπο καθαρό ότι η πλευρά του Στέφανο Κασελάκη ήθελε είτε να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να τον απονεκρώσει και να τον περιφέρει ως νεκρό ιδεολογικοπολιτικά κέλυφος είτε αν δεν πετύχει αυτό που δεν το πέτυχε γιατί μειοψήφισε να δημιουργήσει ένα κόμμα με προσωποπαγή χαρακτηριστικά πράγμα το οποίο το έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη περίοδο νοικιάζοντας γραφεία τριπλάσια σε έκταση από το χώρο της Κουμουλδούρου σφετεριζόμενο στα κομματικά σύμβολα και φτιάχνοντας δικό του μητρό μελών, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ και οργανώνοντας στη δημόσια εκφορά του λόγου έναν τρόπο τοποθέτησης απολύτως εχθρικό σε, σε κάθε εκδοχή ε, δημοκρατικού και προοδευτικού και αριστερού κόμματο στην Ελλάδα, όπω τα έχουμε ζήσει τα πράγματα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή, το business friendly κόμμα που είπε ο Στέφανο Κασελάκη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο του, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ακουστεί ποτέ όχι από προοδευτικό και αριστερό κόμμα, αλλά ούτε από τη δεξιά στην Ελλάδα. Εσείς από... Κόμμα των επιχειρηματιών, δηλαδή, είναι αυτό. Δεν είναι κόμμα φιλικό στη μικρομεσαία επιχείρηση, στον περιπτερά, στο, στο, σε αυτόν που, επι, που επιχείρη να να τα βγάλει πέρα, είναι κόμμα των επιχειρηματιών. Ε, ε, εσείς με τους δικούς σας χειρισμούς, από μεριά της πλειοψηφίας, από την μεριά του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ, για το με όσα κάνατε με τον αποκλεισμό της υποψηφιότητα Κασελάκη από την Κεντρική Επιτροπή, με τον τρόπο που έγινε η διαδικασία της υπότασης μομφής, με αυτά που είδαμε την Παρασκευή το βράδυ στο συνέδριο. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να έχετε κάνει για να μην τραυματιστεί περαιτέρω ο εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπω ε, έχετε δώσει κι εσεί κάποιε λαβέ στον κύριο Κασελάκη να μιλάει για δημοκρατικέ διαδικασίε. Κοιτάξτε, εμεί ήμασταν σε άμυνα. Προσπαθούσαμε να προστατέψουμε το κόμμα μα από τη διάλυση, διάλυση εκ των έσω. Μια άνευ προηγουμένου επίθεση από κάποιον ο οποίο ήταν για 11 μήνε επικεφαλή, εξώδικα. Κουκουλοφόρη Κεντρική Επιτροπή. Άρα έπρεπε να πάρουμε αποφασιστικά μέτρα και αυστηρά μέτρα, με βάση όμω την πολιτική με βάση μια μάχη η οποία δινότανε για να κρατηθεί αυτό το κόμμα όρθιο α, προκειμένου αυτός ο, ο χώρος να μπορέσει να διατηρήσει με όρους μέλλοντο, λέω εγώ, μια πολιτική ταυτότητα και κάποια ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά για να έχει μια κοινωνική αναφορά. Γιατί βλέπαμε ότι ο χώρος αυτός με ταχύτητα α, πηγαίνει στην απόλυτη εξαέρωση και στην πολιτική απονέκρωση και στη γελιοποίηση και στην α, απόλυτη... ...γραφικοποίηση του χώρου. Ε, προ, προφανώς αυτή ήταν μία δύσκολη μάχη. Ε, νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόμματος... ...η οποία έχει απομείνει... ...συντάχθηκε με αυτή τη πλευρά... ...και τώρα έχουμε μία ευθύνη. Έχουμε μία ευθύνη έναν κόσμο... ...με τον οποίον είχαμε βρεθεί σε απόσταση... ...τα προηγούμενα χρόνια. Είχε απογοητευτεί. Ακόμα και σήμερα δεν του αρέσει αυτή η κατάσταση. Είναι προφανές. Ε, να, να ξεκινήσουμε. Την πολιτική κουβέντα, να έχουμε σοβαρή πολιτική τοποθέτηση, να βγούμε από την εσωστρέφεια και να ασχοληθούμε με τα προ πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Είναι πολύ μεγάλο το, το χρονικό διάστημα, α, κύριε Κλαβιανέ και κύριε Μπασκάκη, που πηγαίνουμε στα, στα πάνελ και συζητάμε μόνο εσωτερικά. Μπο, ε, που υπάρχει ο κίνδυνο να συνεχιστεί αυτό ή μπορεί να αποκατασταθεί ο, η, νόσια, έλλειψη, νόσια, ότι... η έλλειψη. η το, το λέω σε εσά, επειδή ήσασταν αυτό που πιο συνεπώ από όλου έκανε κριτική στον κύριο Κασελάκη από την πρώτη στιγμή, επί τη ουσία. Μπορεί να αποκατασταθεί η έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των στελεχών τη ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει τώρα, η οποία έχει τραυματιστεί από το γεγονό ότι κάποιοι στρίξαν τον κύριο Κασελάκη επί Μακρόν. Όχι, εγώ, εγώ είμαι καθαρό αυτό. Ε, όποιοι θέλουν να μείνουν και να συνεχίσουν στο κόμμα, ό, όποια ε, τοποθέτηση να είχαν και μέχρι τώρα, χθε, σήμερα, είναι ευπρόσδεκτη να παραμείνουν. Ο όρο είναι ένα, ότι βάζουμε τα εγώ μα. Ε, κάτω από ένα μεγάλο εμεί. Κανεί δεν περισσεύει, κανεί δεν πρέπει να, να φύγει ε, και υπάρχει και ένα ζήτημα δημοκρατία σοβαρό. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιο έχει το δικαίωμα που έχει εκλεγεί βουλευτή με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής τον Μάιο και τον Ιούνιο του 23 με ένα εκατομμύριο ψήφου τότε, ε, να ρίξει το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση αξιωματική αντιπολίτευση. Κανένα ε, δεν έβαλε στη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση, το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν αυτό το κάνει ο Στέφανο Κασελάκη και κάποιο βουλευτή ο οποίο θα ανεξαρτοποιηθεί, αυτό είναι ο ορισμό ε, μια πράξη εκτροπή η οποία είναι αποστασία. Αυτή είναι η αποστασία. Μου είναι υπερβολή αυτό. Όχι, δεν είναι υπερβολή. Γιατί ο λαό έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ με ένα εκατομμύριο ψήφου στη θέση αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιο είναι αυτό ο οποίο αποστερεί από το ΣΥΡΙΖΑ τη λαϊκή τιμιγορία. Από του τέσσερι υποψηφίου, ποιο είναι αυτό που μπορεί να τον ξαναβάλει σε τροχιά ανώδου. Κοιτάξτε, ε, εγώ θε, δεν, δεν θε, θε, θεωρώ ότι πρέπει να έχει σοβαρότητα, πρέπει να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πρέπει να έχει μια διαδρομή μέσα στο κόμμα, πρέπει να μπορέσει να φτιάξει ομάδα και να, να ενώσει με όρου μέλλοντο ε, ε, έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο έρχεται από τα παλιά. Έχει κάτσει λίγο στο σπίτι, είναι στεναχωρεμένο, αλλά παρακολουθεί και δεν έχει πάει σε άλλο κόμμα. Ε, και, και νομίζω ότι δεν είναι υπόθεση ενό ατόμου. Η στρατηγική του ακραίου προσωποπαγούς ε, ηγετικού σχήματο είναι η στρατηγική αποτυχημένη με την οποία χωρίσαμε τις πορείες μας χθες. Άρα το κόμμα χρειάζεται ισχυρή ηγεσία, συλλογική ηγεσία, επαναφορά στον πολιτικό και προγραμματικό λόγο και συγκρότηση της πολιτικής του ταυτότητας εξ αρχής. Να ξεκαθαρίσει την πολιτική του θέση, την πολιτική του ταυτότητα, την πολιτική του φυσιογνωμία, να κάνει αντιπολίτευση στα, στα μείζωνα ζητήματα να αισθανθεί ένα κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προνομιακά και ψηφίζοντα ΣΥΡΙΖΑ και συμμετέχοντα κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βρει ένα αποκούμπι για το πρόβλημα τη στεγαστική κρίση, για το πρόβλημα τη ακρίβεια, για τι μεγάλε γεωπολιτικέ ανακατατάξει, για την άνοδο τη ακροδεξιά που έχουμε και στην Υπηρώ μα στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, αυτά είναι τα, τα ζητήματα τα οποία θα συγκροτήσουν την πολιτική ταυτότητα όχι μόνο του κόμματό μα αλλά και του ευρύτερου χώρου που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Εγώ θα την κάνω δύσκολη την ερώτηση γιατί νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ε, το κόμμα έχει υποχωρήσει πάρα πολύ τα δημοσκοπικά ποσοστά που είχε λίγο μετά τι εκλογέ και από, τις, ε, και από τις, ε, τα ποσοστά των εκλογών. Ποιο είναι ο νέο στόχο για το ΣΥΡΙΖΑ, ο άμεσο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι βάζετε ξανά το ζήτημα τη κυβερνητική προοπτική. Ωραία. Για του επόμενου μήνε, ποιο είναι ο ο στόχο για τα κόμματα είναι να. Γιατί προσέξτε, συγγνώμη, σα διακόπτω. Αν ο στόχο είναι να γίνει άμεσα κυβερνητικό κόμμα ξανά, τότε σε τρει μήνε θα πρέπει να κάνετε αυτοκριτική, γιατί δεν έχετε πιστέψει κοντά στο 20%. Α πούμε. Ο, ο στόχο των κομμάτων είναι να ευθυγραμμίζουν το βηματισμό του ε, με τι ελπίδε, τι ανησυχίε και τι προσδοκίε τη ελληνική κοινωνία. Σε δύσκολε καταστάσει και κρισιακές καταστάσει όπω αυτέ που ζούμε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. Και έτσι μπορεί να, να έχεις απότομη πίκνωση του χρόνου ή να έχεις μεγάλη αρέωση του, του, του χρόνου. Άρα λοιπόν ε, για, για εμένα έτσι όπως το βλέπω εγώ αλλά και ευρύτερα ένας κόσμος που, που κάνουμε αυτή την προσπάθεια το ζήτημα είναι σοβαρότητα, αξιοπιστία, ισχυρή πολιτική ταυτότητα, ισχυρή α, πολιτική προτάσεων και συμμαχιών ε, και ε, αναφορά στα μεγάλα ζητήματα και τα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας. Ανεξάρτητα από το πόσο α, δύσκολα τα, τα πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ε, βλέπω ότι στην ελληνική κοινωνία αρχίζει να διαμορφώνεται ένα αίσθημα κόπωσης με την κυβερνητική πολιτική. Αδιεξόδων. εξόδων. Βλέπω τις δημοσκοπικές επιδόσεις των άλλων κομμάτων. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει διαμορφωθεί πολιτικός πόλος ο οποίος να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, στις επόμενες εκλογές. Βλέπω τις αλλαγές του εκλογικού συστήματος στην αυτοδιοίκηση που προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης και μια πιθανή αλλαγή στο εκλογικό σύστημα για τις εθνικές εκλογές που έχουν βγει κάποιοι λαγοί από τη Νέα Δημοκρατία. Τι δείχνουν όλα αυτά. Ότι όποιο κόμμα βγει με τρόπο καθαρό και προτείνει στην ελληνική κοινωνία μια συντεταγμένη στρατηγική πορεία για ένα, μια, μια, άλλη πολιτική, στον χώρο της παιδείας, στον χώρο της υγείας, στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της απίσχανσης του, του διαθέσιμου εισοδήματος, στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Αυτά τα οποία απασχολούν τον κόσμο μπορεί να, να αλλάξει άρδιν. Την κατάσταση ε, και την πολιτική και την κοινωνική και τη δημοσκοπική, λέω και την εκλογική, όταν θα πλησιάσει η Τα κόμματα δεν υπάρχουν για να ανακυκλώνουν τον εαυτό του, τα στελέχη τη θέση του, κάποιοι να εκλέγονται βουλευτέ και να παίρνουν την έδρα, λε και είναι προσωπικό του περιουσιακό στοιχείο. Τα κόμματα, η κοινωνία τα κάνει μικρά και μεγάλα, εάν αισθάνεται ότι είναι δίπλα τη. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή την 20η διαδρομή του και ω μικρό κόμμα στην αρχή και ω μεγάλο στη συνέχεια, αλλά και ω μεσαίου μεγέθου σήμερα, έχει στο DNA του το, το ζήτημα τη ανασύνθεσης του χώρου, τη υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών, τη προσέγγιση ε, των αιτημάτων τη κοινωνία. Αυτό το χάσαμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Το θύμα μα, δηλαδή, μπορεί να μιλά για προοδευτική πολιτική και τα συνθήματα όσων είναι πατρίστη και οικογένεια. Μπορεί, α πούμε, με δύο ανοιχτού πολέμου στην γειτονιά να λε ότι είναι η ιερή συμμαχία το ΝΑΤΟ. Πρέπει να μιλήσουμε για το Πάντως, περιεχόμενο τη πολιτική. Που, που, που φεύγει το κομμάτι του κ. Κασελάκη, θα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια ε, κάποιο και συμπόρευση με άλλε δυνάμει, όπω για παράδειγμα είναι αριστερά, που προέρχεται από του κόλπου σα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι. Και με το Πασόκ. Α, α, με το Πασόκ. αναφέρθηκα προηγουμένω. Οι διαχωριστικέ γραμμέ του, του παρελθόντο δεν μπορεί να είναι διαχωριστικέ γραμμέ του μέλλοντο. Και αν ε, θέλει το κόμμα μα και θέλει το κόμμα μα να παίξει ρόλο ε, ρυθμιστικό, το μέλλον έχει δικαίωμα να έχει και τι δικέ του συγκλήσει, αλλά και στι δικέ του συγκρούσει. Σε ποιο πεδίο θα διαμορφωθούν όλα αυτά, Στο αριθμητικό πεδίο, μα φύγαν τόσοι, να έρθουν τόσοι. Αυτό θα είναι μια καταστροφή. Θα είναι άλλη μια γελιοποίηση. Στο πολιτικό πεδίο, στο προγραμματικό πεδίο, στο πεδίο τη δράση. Στο πεδίο τη κινητοποίηση, στο επίπεδο του οράματο, στο επίπεδο μια υπέρβαση μια κατάσταση, για, για να δούμε ότι αυτά τα οποία μα χωρίζουν με άλλε δυνάμει και καταρχήν κοινωνικέ δυνάμει είναι ε, πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που έχουμε ω πρόβλημα και ω αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό το οποίο πετύχαμε. Όλα τα κόμματα, άμα δείτε τα τέτοια, λένε: Α, τι ωραίο το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία! Μπράβο, 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 μπράβο. πολύ ωραία. Πολύ ωρα. Θα συζητήσουμε. Εγώ λέω όχι τώρα, να, να κλείσει ο δικό μα κύκλο, να βγάλουμε την, την ηγεσία μα, να δούμε πώ θα είναι τα πράγματα. Αλλά έχουμε πάρει κάποιο δίδαγμα πραγματικό από το τι είναι αυτό το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία. Μα απασχολεί πραγματικά το γεγονό ότι άμα συνεχίσουμε εμεί σε μονοψήφια, το Πασόκ να μην τραβάει άλλα κόμματα να μην έχουν και αυτά βηματισμό ότι θα γίνει κυβερνόσα η ακροδεξιά, όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θα γίνει και στην Ελλάδα κυβερνόσα παράταξη η ακροδεξιά. Θα, θα βάλουμε ένα φρένο σε αυτό, θα το αντιμετωπίσουμε. Λέγαμε πέρσι, πω πω, μπράβο, τι ωραία, στο Δήμο της Αθήνας, συνεργασία, α, άλλαξε ο Δήμος. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάλαμε από εκεί. Μπορούμε κάτι να κρατήσουμε από εκεί και να το πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ή θέλει το κόμμα που πήρε 13 μόνο του να πάρει 33, το κόμμα που έχει στις δημοσκοπήσεις 6 να πάρει μόνο του 36 και το κόμμα που έχει 2-3 να πάει στο 23. Όποιος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, δίνει δυναμική και χώρο σε αυτόν που έχει 25 και το παίζει κυρίαρχος. Και δεν είναι κυρίαρχος πια. Κύριε Σεριάτο, ε, αυτοί που το παίζουν με 2-3 και με αυτοί με 18-20 στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή Πασόκ Νέα Αριστερά... Ε, ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ όσο μιλούσατε. Ε, Προφανώ το Πασόκ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πολύ καλύτερη ε, μοίρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά έτσι και ο τρόπο με τον οποίο νομίζω ότι διαχειρίστηκε το, ε, το, την εσωτερική του διαδικασία. Έτσι, με μια θεσμικότητα, με μια ευπρέπεια κτλ. τα λοιπά. Το οποίο, το... Ακριβώ. Το οποίο δεδομένη τη κατάσταση δεν είναι αμελητό μέγεθο. Βλέπετε δεν είναι αμελητό Να χτυπήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό ήθελα να πω. Δεν θέλω να σας πάω μέχρι εκεί. Η πρώτη αντίδραση μετά την εκλογή, ε, ε, Αντουρλάκη, συγγνώμη, στην προεδρία του Πασόκ. Επάνε δεν εκλογή. δείχνει τέτοια Δείχ... δυναμική. Δείχ... Όχι. Δεν όχι. Είναι σαφές ε, ότι υπάρχουν τρί, τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο, είναι, το πρώτο είναι, κατά τη γνώμη μου, το γεγονό ότι η συλλογική μνήμη, η πρόσφατη, έχει ταυτίσει το Πασόκ με την μνημονιακή περίοδο. Μην το υποτιμούμε αυτό. Δεν είναι έτσι κάτι ε, όχι σημαντικό. Και αυτό γιατί το δυσκολεύει, γιατί δεν μπορεί να ταυτιστεί με το νέο. Συνθήκη απαραίτητη για να αναπτύξει δυναμική. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω ότι είναι ο ηγέτη του, παρότι έχει ομοί την εντολή ξανά και είναι κυρίαρχο στο κόμμα του, δεν προσλαμβάνεται ως ο ενδυνάμει αντίπαλο νικητή του κυρίου Μητσοτάκη, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, και σημαντικότερο είναι ότι η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, μην το υποτιμάμε, είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα, το οποίο λειτουργεί σήμερα ω αντίσταση ή ω δύναμη αντίσταση στην άνοδο του Πασόκ. Γιατί ακριβώς όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγανε γραμμικά στο Πασόκ ή τεκμηριώνεται έτσι Έχουν δεδομένα. Πολύ λίγο χρόνο. Ένα από από πολύ, πολύ, έχουμε. πολύ σύντομο σχόλιο για την αριστερά, γιατί έχει και το συνέδριό τη. Ε, νομίζω πάλι α, α, αναγκαστικά σε αντίστοιχη μετά όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί κανεί να το παραβλέψει αυτό. Υπάρχει ούτω να έχει δεύτερη ευκαιρία από την κυρία εντό βουλή στην αριστερά, ή μάλλον δεν, δεν βλέπουμε δημοσκοπική αντίθεση. Ιδιαίτερη δυναμική δεν παρατηρείται την τελευταία περίοδο για την αριστερά, αλλά παραμένει σταθερή και πράγματι το θεσμικό που αντιμετώπισε το συνέδριό τη, που το έκανε με τρόπο συντεταμένο. Είναι κάτι θετικό. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Ζαχαριάδη. Σα ανησυχεί το ενδεχόμενο στην διαδικασία για την εκλογή αρχηγού να είναι μειωμένη η απήγηση των πολιτών που θα προσέλθουν, των μελών και φίλων δηλαδή που θα προσέλθουν για να ψηφίσουν για τον νέο αρχηγό, και καταληκτικά, μήπω και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που θέτει η διαδικασία τη εκλογή αρχηγού από τη βάση. Νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα που τουλάχιστον εγώ έχω είναι ότι υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο ε, ενδιαφέρεται και ανησυχεί για αυτό το κόμμα και θα συμμετέχει αποφασιστικά. Θυμίζω και πέρσι, βέβαια, τα πράγματα στο αποτέλεσμα δεν πήγαν ε, όπως όπω τουλάχιστον ε, θα τα θέλαμε όλοι. Κανεί δεν ήθελε αυτή την καταστροφή για το, για το, χώρο. Όλοι λέγανε ότι θα είναι μια διαδικασία άνευρη, με χαμηλή συμμετοχή κτλ. Και όμω πήγε πολλοί κόσμο. Ε, νομίζω ότι τη διαδικασία τη συγκρότηση του κόμματο. Πρέπει να τη συζητήσουμε την επόμενη μέρα σε ένα καταστατικό συνέδριο στο σύνολό τη. Ε, αυτό όμω το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να απευθυνθούμε σε έναν ολόκληρο κόσμο ο οποίο έχει την πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι περήφανο για αυτό το κόμμα, πονάει για αυτό το κόμμα στεναχωριέται για αυτό το κόμμα και το αντιμετωπίζει με όρους μέλλοντος. Κανένας δεν ψηφίζει τα κόμματα για το αν έχουν ένα καλό ή χειρότερο ή καλύτερο παρελθόν. Τα ψηφίζει γιατί θεωρεί ότι μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο να μιλήσουμε στον κόσμο και πιστεύω ότι θα έχουμε με μεγάλη απήχηση και έχουμε κάνει στη ζωή μα την διαδρομή, η οποία έχει μια σχετική διάρκεια ανατροπέ. Μπορούμε να ξανακάνουμε να πρωταγωνιστήσουμε θετικά ξανά. Ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδη, μέλο τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο Άγγελο Εριάτο, διευθυντή ερευνών τη ΠροΡΑΤΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του δύο που ήταν απόψε εδώ.